Λοιπόν, είμαι ο Ιάσονας, όπως είπε ο φίλος μου Δημήτρης. Εκπροσωπώ την ATCOM. Η ATCOM, για όσους δεν ξέρετε, είμαστε ένα agency που δουλεύουμε γύρω στη σφαίρα του digital transformation και πιο συγκεκριμένα εστιάζουμε στο digital asset delivery. Digital asset για μας είναι μια οποιαδήποτε web εφαρμογή ή mobile εφαρμογή, είτε custom, είτε e-commerce, είτε είναι content εφαρμογή. Και εμείς φροντίζουμε να την σχεδιάσουμε από την αρχή της, από τη στρατηγική της, από το inception της, να την σχεδιάσουμε, να την υλοποιήσουμε, να την κάνουμε deploy και από εκεί και πέρα να την συντηρήσουμε. Οπότε ένα πολύ μεγάλο business για μας είναι προφανώς το e-commerce. Δουλεύουμε πάρα πολύ με το e-commerce, πάρα πολλές λύσεις e-commerce, και μικρές και μεγάλες. Μερικές από αυτές κάνουν εκατοντάδες εκατομμύρια τζίρους ετησίως, όχι όλες μαζί, μία από αυτές κάνει πάνω από μισό μπίλιον. Οπότε έχουμε μία αρκετά μεγάλη εμπειρία στο τι χρειάζονται retailers για να βγάλουν λεφτά. Και αυτό είναι που κάνουμε. Φτιάχνουμε λύσεις που βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Πώς το κάνουμε αυτό? Αυτό προφανώς έχουμε μια μεγάλη εμπειρία, αλλά και χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας, την πλατφόρμα μας και μια σειρά από άλλες τεχνικές. Τέσσερις από αυτές, σήμερα θα μοιραστώ εδώ μαζί σας, είναι τεχνικές και tips και πράγματα που κάνουμε για να βοηθήσουμε τους retailers, τους δικούς μας πελάτες και τους δικούς μας συνεργάτες να βγάλουν πολλά λεφτά. Ενδεικτικά να πω ότι έχουμε περιπτώσεις που πελάτες μας αυξήσανε το conversion rate τους με τις δικές μας πρακτικές, με αυτές τις πρακτικές, κατά 37%, χωρίς να αυξήσουν το advertising spend. Έτσι, μόνο απλά, κάνοντας απλά αυτές τις πρακτικές. Πάμε να δούμε την πρώτη. Δεν θα μπορούσε να λείπει η τεχνητή νοημοσύνη, αποδεικνύεται και από τα regulations που κοιτάζουν εδώ το e-commerce Europe να εφαρμόσουν. Δεν μπορείς να μην έχεις την τεχνητή νοημοσύνη στη στρατηγικό σου πλάνο για τα επόμενα χρόνια. Αν δεν το κάνεις, αν δεν έχετε ξεκινήσει να ασχολείστε με το AI ακόμα, ξεκινήστε από σήμερα. Θα μου πείτε τώρα τι θα κάνω με το AI στο e-commerce. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Εγώ θα σας δείξω τρία που κάνουμε εμείς και τα οποία εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή. Το ένα και το πιο αυτονόητο είναι προφανώς το product recommendation και product suggestion. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις εκεί έξω που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Third party, υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που τα κάνουν natively. Η λογική ποια είναι? Μαζεύουμε δεδομένα είτε των προϊόντων, attributes των προϊόντων και όλα τα στοιχεία που έχουμε από το προϊόντικό μας κατάλογο. Μαζεύουμε και όλα τα interactions των χρηστών, behavioral δεδομένα, τι προϊόντα είδανε, τι κατηγορίες είδανε, πόση ώρα μείνανε στο site ή στο mobile app μας, τι παραγγελίες έχουν κάνει, τι έχουν βάλει στα αγαπημένα τους και γενικότερα τη συμπεριφορά τους. Όλα αυτά τα βάζουμε σε αυτό το που λέμε machine learning, δηλαδή στη μηχανή που μαθαίνει και εκπαιδεύεται και μπορεί μετά προσωποποιημένα για κάθε έναν ξεχωριστά επισκέπτη να προτείνει συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτά εμφανίζονται σε διάφορα σημεία πάνω σε ένα mobile app ή σε ένα site. Μπορεί να είναι εν είδη cross-selling, upselling, popular. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν το κάνετε σήμερα, ξεκινήστε να το κάνετε. Υπάρχουν λοιπόν, όπως είπα, λύσεις. Εμείς στη δική μας πλατφόρμα είναι natively, αυτό βγαίνει, είναι out of the box, δηλαδή όποιος χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τη δική μας μπορεί να το κάνει χωρίς να πληρώσει κάποια έξτρα χρήματα, χωρίς να κάνει κάποιο extra configuration, είναι κάτι out of the box. Αυτό που έχει πολύ σημασία, θα δείτε ένα κουτάκι που λέει εκεί πέρα visual similarity, γιατί με το AI μπορείς να κάνεις και αυτό που λέμε visual similarity. Τα θεμέλια του image search, του visual search. Εδώ τι γίνεται, τι θα μπορούσε να κάνετε, η μηχανή να αναλύει όλες τις φωτογραφίες που έχετε στον προϊόντικό σας κατάλογο και να προτείνει, όχι βάσει χαρακτηριστικών και κειμένων,
και keywords, αλλά βάσει φωτογραφίας τα όμοια προϊόντα. Αυτό έχει φοβερά μεγάλο effect, ειδικά στο χώρο του fashion. Φαίνεται και δουλεύει πάρα πολύ καλά, διότι μπορεί με ένα κλικ ο επισκέπτης να δει όμοια προϊόντα, αλλά όμοια προϊόντα που μοιάζουν στη φωτογραφία, έτσι, visually similar. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο effect στο fashion, πάρα πολύ δυνατό, με πολύ καλά αποτελέσματα. Το βλέπουμε και δουλεύει. Αυτό που ένα από τα τελευταία πράγματα που έχουμε βάλει στην πλατφόρμα μας και φαίνεται και αυτό να δουλεύει πάρα πολύ και εδώ θα σας πω και συγκεκριμένο case, είναι η δημιουργία περιεχομένου. Είμαι σίγουρος ότι για όλους σας, εσάς που έχετε e-commerce sites και πρέπει να γράψετε πολύ ωραίες περιγραφές για τα προϊόντα σας, αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Ειδικά όταν έχετε πολλούς κωδικούς και ειδικά όταν έχετε site το οποίο είναι σε πολλές γλώσσες. Εδώ λοιπόν, εμείς έχουμε ενσωματώσει μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν την περιγραφή του προϊόντος αυτόματα. Παίρνουν τα στοιχεία του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά του, που έχουμε, τα οποία χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως για τα φίλτρα και το καθεξής, και βάζοντας, αν θέλουμε, κάποια extra keywords σαν input, παράγει με ένα κλικ κείμενο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μπει σαν περιγραφή προϊόντος. Προφανώς, μηχανή είναι και ενδέχεται να κάνει λάθη και γι' αυτό το έχουμε ονομάσει co-pilot, content co-pilot, αλλά, δηλαδή με μία ματιά κάποιος θα το δει, θα κάνει μία-δυο διορθώσεις και θα το εμπλουτίσει αν θέλει και αυτό θα βγει μία περιγραφή live. Ωραία. Εδώ θα σας δείξω ένα πραγματικό παράδειγμα. Έχουμε ένα υποτιθέμενο προϊόν, ένα προϊόν. Αυτό, με αυτά εδώ τα input και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η μηχανή έφτιαξε αυτό εδώ το κείμενο. Όποιος το αμφισβητεί, μπορώ να το κάνω και demo physically πάνω στην πλατφόρμα. Πάρτε αυτά τα 10-15 δευτερόλεπτα να διαβάσετε το κείμενο και πείτε μου αν αυτό το κείμενο δεν είναι αρκετά καλό για εσάς για να βγει live ένα προϊόν. Το κάνουμε σε όλες τις γλώσσες. Ό,τι γλώσσα θέλετε, σε τέτοια ποιότητα κείμενο. Με το input που είδατε ακριβώς εδώ. Το input είναι αυτό και το κείμενο είναι αυτό. Ο πελάτης μας είχε 3 ανθρώπους να γράφουν κείμενα για τα προϊόντα τους, τώρα έχει μισό άνθρωπο. Οι άλλοι 2,5 κάνουν πολύ πιο δημιουργικά πράγματα και πολύ πιο χρήσιμα πράγματα στο site. Πολύ μεγάλο effect και αν δεν το χρησιμοποιείτε, Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε τρόπο να το κάνετε αυτό. Αν δεν έχετε τρόπο να το κάνετε, μιλήστε μαζί μας, σας βοηθήσουμε. AI, λοιπόν, οπωσδήποτε πρέπει να το βάλετε στη στρατηγική σας και πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά. Το δεύτερο πράγμα που θα έπρεπε να κοιτάζουμε είναι το content targeting και το merchandising. Με τέτοιες τεχνικές έχουμε δει περιπτώσεις να αυξάνεται πάρα πολύ το conversion rate και το engagement των χρηστών. Τι σημαίνει όμως content targeting και merchandising? 2 πολύ απλά παραδείγματα. Το ένα είναι να μπορούμε στις product list pages μας να ορίσουμε εμείς, πέρα από το default sorting που βάζουμε συνήθως, είμαι σίγουρος ένα πονοκέφαλο στο πώς θα σορτάρω τα προϊόντα μου στις product list pages μου by default. Και πάντα θα βάλουμε 2 κανόνες, θα βάλουμε ποιο είναι το πιο φθηνό, το πιο ακριβό, το πιο popular. Αλλά θα υπάρχουν πάντα οι περιπτώσεις που θα θέλουμε να φιντάρουμε και να καρφώσουμε 1, 2, 3 προϊόντα σε συγκεκριμένες θέσεις, διότι έχουμε μια συμφωνία με ένα προμηθευτή, γιατί θέλουμε να ξεστοκάρουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε το engagement του επισκέπτη μας ακόμα καλύτερο. Υπάρχουν εργαλεία πάρα πολλά ξανά. Εμείς το κάνουμε natively στην πλατφόρμα μας, με ένα ακριβώς τέτοιο τρόπο όπως το βλέπετε. Μπορεί σε οποιαδήποτε λίστα να πάει να. Ο χειριστής, χωρίς να χρειάζεται προφανώς developer, έτσι, να ορίσει τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται τα προϊόντα και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις πολύ καλύτερο merchandising. Ένας δεύτερος τρόπος να κάνεις καλύτερο targeting είναι με αυτό που λέμε content personalization. Πάλι εδώ στην πλατφόρμα μας, natively, εμείς τι κάνουμε, χωρίζουμε όλους τους πελάτες, τους βάζουμε σε segments και μετά χρησιμοποιώντας τα segments μπορούμε να βάλουμε σε διάφορα σημεία πάνω στο site να δούνε τα segments διαφορετικό περιεχόμενο. Έτσι, εδώ έχουμε 3 διαφορετικά segments στο hero image ενός site και ανάλογα με το πώς ταξινομεί το πελάτης μόνος του,
μπορεί να πάει ο content editor να βάλει διαφορετικό περιεχόμενο, στον ένα να εμφανίσει λίστες προϊόντων, στον άλλο να εμφανίσει banners, στον άλλο να εμφανίσει εκπτωτικά banners και ούτω καθεξής. Με αυτές τις πρακτικές, το engagement και το conversion rate εκτινάζεται και κατ' επέκταση το revenue. Έτσι. Αυτά, πάλι, στη δική μας πλατφόρμα, natively out of the box, από την πρώτη μέρα κάποιος τα χρησιμοποιεί. Οι πελάτες μας τα χρησιμοποιούν, δηλαδή. Τρίτο, το search. Είναι ίσως το πιο συνηθισμένο πλέον, αρχίζει και γίνεται όλο ένα, και το πιο συνηθισμένος τρόπος αναζήτησης προϊόντων μέσα στο site μας. Το μενού αρχίζει και γίνεται λιγότερο σημαντικό. Τα search πάνω στα sites γίνονται όλο ένα και πιο χρηστικά και πιο εύχρηστα. Δίνουν καλύτερα αποτελέσματα, οπότε φροντίστε το site σας να έχει πάρα πολύ καλό search. Οι πελάτες και οι επισκέπτες το ψάχνουν και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό search, αλλά αυτά που θα πρέπει να προσέξετε πρώτον είναι να υπάρχουν προφανώς top αναζητήσεις, να προτείνουν προϊόντα, και αν αυτά εδώ μπορούμε να τα κάνουμε πάλι personalized, ακόμα καλύτερο, και να κάνουμε targeting πάνω εκεί. Φροντίστε να προτείνουμε κατηγορίες, να προτείνουμε άλλα προϊόντα την ώρα που γράφουμε ή επιλέγουμε ή γράφουμε τα keywords, ή ακόμα και να είμαστε πάρα πολύ καλοί. Στην Ελλάδα το έχουμε αυτό το πρόβλημα δυστυχώς με το transliteration. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα πως γράφοντας με γκρίκλις μπλε πουκάμισα, φέρνει μπλε πουκάμισα. Να σημειώσετε ότι η λέξη μπλε δεν είναι στα κείμενα των προϊόντων, είναι στο χαρακτηριστικό τους. Άρα πρέπει η μηχανή αναζήτηση να ψάχνει και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, έτσι. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, να μπορεί να γίνει αυτού του είδους η αναζήτηση και αυτού του είδους το αποτέλεσμα όταν κάποιος αναζητεί στο site. Γιατί αυτό ψάχνει. Ψάχνει μπλε πουκάμισα, δεν θα πρέπει να του δείχνουμε κάτι άλλο πέρα από μπλε. Οπότε εξαιρετικά σημαντικό. Η αναζήτηση να χρησιμοποιεί και τα indexes, να χρησιμοποιεί τα attributes των προϊόντων και άλλα πράγματα, τα brands και ούτω καθεξής. Και όλο αυτό χωρίς να χρειάζεται να πάμε να βάλουμε keywords εξειδικευμένα σε κάθε προϊόν, έτσι, χωρίς να κάνουμε data entry. Τελευταίο, πάρα πολύ σημαντικό, αυτό δεν είναι money making, αλλά είναι compliance θέμα και security θέμα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι τα δεδομένα των πελατών σας. Υπάρχει μία τάση, γενικώς, να χρησιμοποιούμε πάρα πολλές τρίτες υπηρεσίες σε ένα site. Π.χ. χρησιμοποιείτε cookie consent management, κάποιο cookie bot, κάποιο one trust ή κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιείτε πιθανώς κάποιο third party search μηχανισμό. Πιθανώς να χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία για AI recommendations και τα λοιπά, ή segmentation, κάποιο CRM. Πιθανώς να χρησιμοποιείτε κάποια τρίτη υπηρεσία για να κάνετε ratings και reviews, ή να κάνετε content personalization, ή να κάνετε email marketing automation. Όλα αυτά είναι τρίτες υπηρεσίες, τις οποίες πολλοί από εσάς πιθανώς να χρησιμοποιείτε. Αυτές όχι μόνο έχουν ένα κόστος, έχουν ένα κόστος συντήρησης, εκτίσεις, αλλά έχουν και ένα κόστος για να τις διασυνδέσουμε στο σύστημά μας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες συλλέγουν τα δεδομένα των πελατών σας. Τα behavioral δεδομένα τους, τα δημογραφικά τους στοιχεία και ούτω καθεξής. Και πραγματικά η ερώτηση είναι, πού είναι τα data των πελατών σας. Τα έχετε εσείς ή τα έχουν όλοι αυτοί. Και όταν σας ζητήσει να κάνετε διαγραφή το account του, που είναι βάσει και του GDPR κανονισμού κάτι απαραίτητο, πώς θα διασφαλίσετε ότι θα διαγραφούν από όλα αυτά. Άρα το νούμερο ένα trend αυτή τη στιγμή σε σχέση με το GDPR και με τα customer data είναι να κάνουμε consolidate όλα στη δική μας πλατφόρμα, να τα μαζέψουμε ή τουλάχιστον να μοιράζουμε όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται. Έτσι, οπότε φροντίστε, σκεφτείτε πάρα πολύ καλά όταν χρησιμοποιήσετε μία υπηρεσία, δείτε με πάρα πολύ προσοχή τι κάνει τα δεδομένα των πελατών σας, πού τα αποθηκεύει και πώς μπορείτε να τα διαγράψετε στην περίπτωση που χρειαστεί να τα διαγράψετε. Γιατί είσαστε υποχρεωμένοι αν το ζητήσει ο πελάτης σας. Εμείς, η δική μας πλατφόρμα, όλα αυτά τα έχουν ενσωματώσει built-in, out of the box, οπότε δεν χρειάζονται. Δεν έχουμε ακόμα ασχοληθεί με το email marketing automation, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουμε. Αλλά φροντίστε, βρείτε έναν τρόπο να το κάνετε αυτό, έτσι ώστε να διασφαλίσετε τα δεδομένα των πελατών σας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην ξεπέρασε το χρόνο μου.
Και κάτι στο πόντιο μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ καταρχήν τον Ιάσονα. Υπάρχουν ερωτήσεις. Έχουμε δύο. Σήκωσε κάποιο χέρι εκεί. Άλλο χέρι δεν βλέπω. Ωραία. Αν και συνήθως είναι καλός ο Ιάσονας παρουσιάσεις. Καλησπέρα σας. Με λένε Βέρα Ιβανόβα. Μία ερώτηση και μία σημείωση έχω εγώ. Λοιπόν, όσο για AI, τα εξελίσσετε εσείς αυτά τα πράγματα στη πλατφόρμα σας ή χρησιμοποιείτε third party? Ναι, είναι natively δικά μας. Δεν χρησιμοποιούμε τρίτες υπηρεσίες. Είναι μέρος της πλατφόρμας. Τα δεδομένα μένουν μέσα στην πλατφόρμα, στο δικό σας e-commerce platform. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, στη δική μας περίπτωση, δεν χρησιμοποιούμε κάτι τρίτο. Ναι, και η σημείωσή μου ήταν για την επικοινωνία με τους πελάτες. Επειδή δεν βάλατε στο third party υπηρεσίες επικοινωνία με πελάτες. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτηση. Η ερώτηση είναι γιατί δεν βάλατε η επικοινωνία με τους πελάτες. Το email marketing. Το email. Δεν έχουμε προλάβει ακόμα, δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Okay. Κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Δεν είναι... Ευχαριστούμε. Ναι. Να δω αν έχει κάποιον άλλο. Υπάρχει κάποιος άλλος. Για μοιράζουμε το τις ερωτήσεις, αυτό το λέω. Αλλά γρήγορα. Καλησπέρα. Κωνσταντίνος Χατσίδης, Web Analyst. Ήθελα να ρωτήσω το segmentation των χρηστών. Πώς γίνεται, βάσει των cookies που έχουν από πριν έρθουν στην πλατφόρμα ή πώς λέτε? Το segmentation το κάνουμε αυτόματα. Δεν χρειάζεται καθόλου human action. Τρέχουμε RFM ανάλυση. Όσοι δεν την ξέρετε, να ψάξετε να το κάνετε, να βρείτε τι είναι η RFM ανάλυση. Θα εκπλαγείτε τι μπορείτε να πετύχετε με αυτό. Δεν είναι κάτι δικό μας, έτσι είναι μια κοινή πρακτική στο marketing. Άρα τρέχουμε RFM ανάλυση, η οποία είναι configurarισμένη και καταλαβαίνει από μόνη της πώς θα γίνει configure και θα κάνει τα segments. Άρα αυτόματα, από την πρώτη μέρα που λανσάρουμε το site, αρχίζουν και καταξινομούνται οι πελάτες μόνοι τους στα segments της RFM ανάλυσης. Αυτό είναι το ένα. Κάνουμε και predictive, άρα προσπαθούμε να καταγράφουμε και το customer lifetime value σε low, medium και high και τους αξινομούμε και εκεί. Κάνουμε και predictive segments, όπως το probability, κάποιοι δηλαδή που ενδέχεται να κάνουν churn, κάποιοι που ενδέχεται να κάνουν μεγάλες αγορές, οπότε τους καταλαβαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη και μαζί με αυτό, βάσει των segments, κάνουμε και prediction σε revenue, ανά segment και ούτω καθεξής. Και μετά μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας segments εκεί που θέλουμε, με όποιο τρόπο θέλουμε. Δηλαδή, hard-coded. Δηλαδή, να επιλέξουμε, αν έχουμε δηλαδή ένα loyalty πρόγραμμα που έχει tiers, μπορούμε να φτιάξουμε και αυτά τα segments και πάλι με αυτά τα segments να κάνουμε content targeting και personalization. Ωραία, ευχαριστούμε. Τον ταλαιπώρησα τον Ιάσονα, τον είχα να σκύβει, sorry, γι' αυτό. Καθόλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Ιάσονα. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ.